Και λείπουν δύο. Και λείπουν ο Κωνσταντίνος, ο Διονυσία και ο Γιάννης ο Φουτουλάκης. Τρία. Άρα 17. 17. Βρισκόμαστε στην πρώτη τάξη του Δημοτικού της χώρας. Κόψαμε την πίτα με τα παιδιά που θα ανεβάσουν φέτος παιδικό θέατρο, το Μορμόλι, μαζί με τη δασκάλα τους και σκηνοθέτηδά τους, τη Φιλοθέτη Νταντάμι, η οποία είναι ένα καταπληκτικό άτομο. Τα παιδιά ήδη έχουν μάθει τους ρόλους και αυτό είναι μάθημα για τους μεγάλους. Πώς είναι τέλος πάντων αυτό ο Μορμόλης? Ο Μορμόλης, η Μορμόλης και εμείς είμαστε εμείς. Είναι η πρώτη παράσταση που ανέβασε η Ξένια Καλογεροπούλου ως παιδικό θέατρο στην Αθήνα και είναι και η πρώτη παιδική παράσταση που ανεβάζουμε εδώ στην Άνδρο. Η ομάδα απαρτίζεται από 15 παιδιά και αρκετούς βοηθούς, μικρούς και μεγάλους. Η συμπαράσταση των γονέων των παιδιών και η βοήθεια της μητέρας μου, Χαρά Πάσχου, που είναι παρούσα σε κάθε πρόβα, είναι η δύναμή μου για να ανέβει αυτή η δύσκολη παράσταση. Επιθυμία μου μεγάλη είναι τα παιδιά να ταξιδέψουν στον κόσμο του θεάτρου και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζονται για να ανέβει μια θεατρική παράσταση να γίνει από τα ίδια τα παιδιά. Αυτά είναι αυθάδες. Τα καλά παιδιά δεν λένε τέτοια λόγια. Να μην το ξανακούσω ποτέ από το στόμα σας. Δεν το λένε εμείς, ο Μορμόλης το λέει. Φέτος ο θεατρικός όμιλος κάνει ένα άνοιγμα μετά από το, πώς να το πούμε, το crash που έγινε το καλοκαίρι με την παράσταση του πατέρα. Ο θεατρικός όμιλος φιλοδοξεί να ανεβάσει δύο έργα φέτος. Το ένα είναι το παιδικό και οι μεγάλοι θα ανεβάσουν τις Εκκλησιάσουσες στο Αριστοφάνη. Μια παράσταση με ιδιαίτερες αξιώσεις, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Είναι έτσι ένα λίγο μεγαλόπνο σχέδιο με πολύ χορό, τραγούδι, πολλούς ηθοποιούς. Και είχαμε και εκεί την τύχη να έχουμε μια καταπληκτική κοπέλα, τη Θεόνη τη Ρίτ, η οποία κάνει τη σκηνοθεσία, αξιολογότατη. Τη θαυμάζουμε όλοι για τον τρόπο που δουλεύει, ελπίζουμε αυτό να φανεί και στο τέλος. Έχουμε βέβαια και τη φιλοδοξία ότι οι Εκκλησιάσουσες θα ανέβουν και στο ανοιχτό θέατρο που γίνεται, αν έχει τελειώσει μέχρι τότε, τουλάχιστον οι κερκίδες. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, περνάμε πολύ καλά, αυτό είναι το πρώτο. Και από κοντά ο καθένας κάνει το κέφι του, αφιλοκερδός, αφιερώνει από το χώρο του, από το χρόνο του, από τα ψυχικά του αποθέματα και ελπίζουμε ότι όλο αυτό θα φανεί στο τέλος. Προτεραιότητα προσωπικά εγώ δίνω στα παιδιά. Πιστεύω ότι είναι το αύριο, το δείχνουν εξάλλου, είναι πολύ πειθαρχημένα, δεν χάνουν πρόβα και όπως είπα και στην αρχή ήδη ξέρουν τους ρόλους τους απ' έξω και ελπίζω και αυτό να φανεί στις παραστάσεις τους. Θέλουμε όλο τον κόσμο κοντά μας, αυτό είναι το ζητούμενο, όλα τα άλλα τα κάνουμε εμείς. Στη μέση ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα, Μαρίσα από την άλλη μεριά. Εντάξει, πίσω. Ειρήνη, έτοιμη. Τι. Να ξεκινήσουμε το τραγούδι. Ναι, αλλά δεν έχω τραγούδι, δεν το ξέρω. Δεν το θυμάσαι απ' έξω. Τα βλέπεις από μένα. Είναι σαν την Αντζελίνα.